Αναζητώντας λοιπόν το πνεύμα των Χριστουγέννων για το 2022, αυτό το μονοπάτι από πού μπορεί να ξεκινήσει και πού μπορεί να μας βγάλει? Επειδή κάνατε αυτή την ερώτηση, δίνεται μια ωραία ευκαιρία να το δούμε επίσης χρησιμοποιώντας τις λέξεις που χρησιμοποιήσατε, να σκεφτούμε λίγο τους μάγους, παύλα αστρονόμους, γιατί σήμερα η λέξη μάγος έχει άλλη σημασία, οι οποίοι ακολούθησαν τότε ένα αστέρι. Οι μάγοι αυτοί λοιπόν, αστρονόμοι επιστήμονες εποχής τους, Πέρσες, Ζωροάστρες στη θρησκεία, είχαν μια προφητεία ότι όταν υπάρξει τέλος πάντων ένα παράξενο αστρικό φαινόμενο, αυτό θα σημαίνει τη γέννηση ενός βασιλιά, ο οποίος θα φέρει το φως στον κόσμο. Και ακολούθησαν τέλος πάντων μια δύσκολη και επικίνδυνη εκείνα τα χρόνια πορεία και φτάσανε στη Βηθλέμ. Άρα, όπως πολύ ωραία το θέσατε, και για μας σήμερα το ζητούμενο είναι αυτή η πορεία. Στο να πάμε να βρούμε και να συναντήσουμε κάτι. Το θέμα είναι τι είναι αυτό το κάτι. Αυτό το κάτι λοιπόν βγαίνει μέσα από την ίδια λέξη. Είναι η γένα του Χριστού. Άρα είναι ένα συγκεκριμένο γεγονός, μια γένα, μια γέννηση, την οποία βιώνουμε καθημερινά σε άλλες καταστάσεις. Γεννιούνται παιδιά, τα οποία είναι δικά μας, φιλικά, συγγενικά και πάμε με ευτήρια στα σπίτια και τα βλέπουμε. Γεννιούνται ελπίδες, γεννιούνται σοδιές, γεννιούνται πράγματα. Οπότε ξέρουμε τι σημαίνει η λέξη γένα. Σημαίνει μια αρχή. Επομένως, απαντώντας στο ερώτημά σας, το πρωταρχικό πράγμα είναι να νιώσουμε ότι κάτι καινούριο ξεκινάει. Το θέμα είναι ότι συνήθως αυτό το κάτι καινούριο ξεκινάει. Το βλέπουμε πολιτιστικά, το βλέπουμε κοινωνικά, το βλέπουμε αν θέλετε σε επίπεδο ευχών. Σε λίγο αλλάζει και ο χρόνος ούτως ή άλλως, οπότε συνδυάζεται η οικονομική πρωτοχρονιά με τα Χριστούγεννα. Αλλά θεολογικά αυτό που ξεκινάει είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι η γέννηση του Θεού στη γη. Κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται ενδιαφέρον, αλλά έχει μέσα του μία διάσταση συγκλονιστική. Και η διάσταση απαντά στο ερώτημα, για ποιο λόγο γεννιέται ο Θεός στη γη, για ποιο λόγο δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι ο ίδιος δεν έχει καμιά ανάγκη να γεννηθεί, αλλά έχουμε εμείς ανάγκη. Ποια είναι η ανάγκη δική μας? Ότι είμαστε ζυμωμένοι δυστυχώς με τη φθορά, με αυτό που ονομάζεται εκκλησιαστικά αμαρτία και τελικά με το θάνατο. Οπότε έρχεται και καθώς γεννιέται, μας δίνει μια οριστική υπόσχεση ότι ο θάνατος για το δημιούργημά του που είναι ο άνθρωπος έχει οριστικά τελειώσει. Και αυτό φαίνεται ευθύς εξ αρχής από την εικόνα της γεννήσεως, που αν κάποιος την παρατηρήσει, την ορθόδοξη εικόνα της γεννήσεως, αυτή αναφέρομαι γιατί οι δυτικότροπες δεν το έχουν αυτό, θα δει ότι εκεί μέσα το βρέφος δεν είναι ένα σπαργανωμένο μωράκι που απολαμβάνει τον ύπνο του γλυκά σε μια κούνια, είναι ένα νεκρό σπαργανωμένο παιδί, το οποίο είναι μέσα σε μια μαρμάρινη λάρνακα, δηλαδή σε ένα τάφο. Εξ αρχής λοιπόν από τη γέννηση, ο Αγιογράφος μας οδηγεί στην Ανάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντρυφήσουμε στα Χριστούγεννα, γιατί αν μου επιτρέπετε έτσι κάποια λογοπαίγνια, τα τελευταία χρόνια τα Χριστούγεννα είναι αοριστούγεννα. Γεννιέται κάτι αόριστο. Ή τέλος πάντων δεν γεννιέται τίποτα. Γι' αυτό λέμε και καλές γιορτές, καλά να περάσετε, χρόνια πολλά και τέτοια. Τα οποία κολλάνε παντού, είναι σαν το μεντανό, ας πούμε, στα τρόφιμα. Και τα αοριστούγεννα καταλήγουν σε άχριστούγεννα. Σε άχρηστα. Καταναλωτικά όντα, οι άνθρωποι καταναλώνουμε. Υπάρχει και αυτό το πιεστικό ότι πρέπει να διασκεδάσεις, πρέπει να πας ταξίδια, πρέπει να τα κάνεις αυτά, πρέπει να φας. Προσέξτε, όλα αυτά δεν είναι κακά. Δεν είναι άσχημα. Το πρόβλημα είναι όταν αυτά γίνουν η ουσία των συγκεκριμένων ημερών, γιατί τελικά μετά αυτό που μένει είναι ένα τίποτα. Γι' αυτό επιμένω σε αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό δεν είναι γιορτή. Δεν είναι διακοπές. Είναι και γιορτή και διακοπές, αλλά κυρίως είναι μια γέννηση, μια καινούργια αρχή. Άλλο ένα σχόλιο που νομίζω θα βοηθήσει στη διαλεύκανση αυτού που είπατε, επειδή όντως και τα Χριστούγεννα, οι συγκεκριμένοι ημερομηνία που γιορτάζονται έχουν σχέση και με τη γέννηση του φωτός. Μην ξεχνάμε ότι χθες ήταν και η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, άρα από τη νύχτα που πέρασε ξεκινάει και μεγαλώνει το φως. Και επειδή την αίσθηση αυτή φως-σκοτάδι την ξέρουμε καθημερινά, δύο ο ήλιος, σκοτεινιάζει, ξεκινάει μια καινούργια μέρα, ας το συνδέσουμε και αυτό. Μόνο που αυτό το φως δεν είναι υλικό φως, ούτε καν ένα πνευματικό φως. Είναι ένα ανέσπερο, ένα φως που δεν δει ποτέ, το οποίο γεννιέται για να μας τραβήξει
μαζί του σε μια ζωή αγάπης και φωτός. Το λέει πολύ, πολύ ωραία ο Άγιος Μέγας Αθανάσιος, με ένα, νομίζω αυτή η φράση περικλεί τα πάντα, ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Με λίγα λόγια, αυτό είναι το θεολογικό νόημα των Χριστουγέννων, το οποίο δεν είναι για τους θεολόγους, τους παπάδες, τους καλογέρους στα μοναστήρια, είναι για τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος προφανώς ίσως να μην τον προσεγγίσει θεολογικά ή επιστημονικά ή τέλος πάντων με περίτεχνες διατυπώσεις, αλλά τουλάχιστον να νιώσει μέσα του αυτή τη ζεστασιά της γέννας ενός Θεού, ο οποίος είναι απόλυτα ερωτευμένος με τον άνθρωπο και γι' αυτό το λόγο κάνει αυτή την υπέρβαση και ταπεινώνεται και παίρνει αυτή την ανθρώπινη σάρκα, την οποία την παίρνει ολόκληρη, τίποτα δεν απουσιάζει από την ανθρώπινη φύση τη δική μας, για να τη θεώσει, για να μας οδηγήσει δηλαδή σε αυτό που ονομάζουμε θεολογικά παράδεισο.